Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τον επιμελητή Α του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και υπεύθυνο της επεμβατικής αγκιορκινολογίας στο εν λόγω νοσοκομείο, τον κύριο Σταύρο Γαλάνη, με αρκετά χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο, με μεγάλη εμπειρία και στα ενδοαυλικά μοσχεύματα. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη Τετάρτη δύο ομιλίες που έχουν να κάνουν με το διαγνωστικό κομμάτι της ανίχνευσης των διαφυγών σε αρτολαγόνια μοσχεύματα κυρίως. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τον κύριο Γαλάνη πώς μπορούμε πάλι με ευαγγειακές μεθόδους ή διαδρομικές μεθόδους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα θεραπεύσουμε, ελπίζω χωρίς μια χειρουργική επέμβαση. Μετά ο κ. Κοσμουλιάκης, ειδικευόμενος του Παπα-Νικολάου, θα μας παρουσιάσει κάποια σχετικά περιστατικά και μπορούμε μετά όλα μαζί να τα κουβεντιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαλάνη, για την τιμή που μας κάνατε και παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ωραία. Θα μιλήσουμε για τις επεμβατικές ακτινολογικές τεχνικές αποκατάστασης των διαφυγών. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις μεθόδους που χρησιμοποιούμε εμείς επεμβατικοί ακτινολόγοι στην θεραπεία των ευδοδιαφυγών. Ως ευδοδιαφυγή ορίζουμε την εμένουσα αιμάτωση του ανευρισματικού σάκου μετά από ενδοβλική ή χειρουργική αποκατάσταση. Οι ευδοδιαφυγές αποτελούν την αχίλιο πτέρνα της ενδοβλικής αποκατάστασης με μέσο όρο εμφάνισης έως και 20%. Οι ευδιαφυγές υψηλών ροών μπορεί να προκαλέσουν αύξηση του ανευρισματικού σάκου και η αύξηση του ανευρισματικού σάκου αυξάνει τις πιθανότητες ρήξης του ανευρίσματος. Εδώ βλέπουμε την ταξινόμηση των ευδιαφυγών. Τύπου 1 έχουμε όταν δεν έχει κάνει καλή σφράγιση το μόσχευμα είτε στο εγγύς άκρο είτε στα περιφερικά άκρα. Τύπου 2 όταν έχουμε παλίδρομη αιμάτωση του σάκου από κλάδος της ηλιακής αορτής. Τύπου 3 όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το μόσχευμα, κάπου έχει σπάσει ή έχει κάποια τρύπα. Και 4 όταν έχει αυξημένη διαπερατότητα το ύφασμα του μοσχεύματος, τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει να παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Και 5 όταν δεν έχουμε καμία απεικονιστική ανακάλυψη ενδοδιαφυγής, παρόλα αυτά ο σάκος συνεχίζει να αυξάνεται. Τώρα, οι τύποι 1 και 3 θεωρούνται επικίνδυνοι λόγω της αυξημένης πίεσης του σάκου από τη συστηματική κυκλοφορία και επιβάλλεται να γίνεται η άμεση αποκατάσταση, γιατί εμφανίζουν 9 φορές αυξημένο κίνδυνο ρήξης, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση αυτόματης ύφεσης. Έτσι, λοιπόν, όπως είπαμε, προκύπτουν από τη μη καλή στεγανοποίηση στον αφιένα 1α και στα άκρα του μοσχήματος 1β. Τα κυριότερα αίτια είναι ο εχθρικός αφιένας. Λέγοντας εχθρικό αφιένα, εννοούμε τον αφιένα που είναι κάτω από 10 χιλιοστά. Έχει μεγάλη γωνίωση, μπορεί να έχει κυκλωτερή θρόμβο ή ασβέστιο, να είναι ανάστροφα κονικός και φυσικά παίζει ρόλο και η λάθος τοποθέτηση, το λάθος μέγεθος του μοσχεύματος, καθώς και η πρόοδος του γνώθου και η πτώση του μοσχεύματος στη διάρκεια των ετών. Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές τώρα για τις ενδοδιαφυγές τύπου 1? Για τις 1α μπορούμε να κάνουμε μια αγκιοπλαστική στον αφιένα με ένα μπαλόνι μεγάλο διαμόρφωσης, που λέγεται, να τοποθετήσουμε μπαλόνι expandable stent μη καλυμμένα στον αφιένα, για να αναγκάσουμε το μόσχευμα να κολλήσει στα τυχώματα της αορτής, να προσθέσουμε ένα αορτικό καφ, είτε απλό, είτε branched, είτε fenestrated, να βάλουμε τα endo anchors, που λέγεται, είναι σαν μικρές βίτσες που βιδώνουν πάνω στο μόσχευμα και στο τείχωμα της του αφιένα και συμπλησιάζουν το μόσχευμα στα τυχώματα και σπάνια και ο εμβολισμός με όνειξ, κόιλς ή συνδυασμό αυτών. Και φυσικά στα 1β είναι λίγο πιο εύκολη κατάσταση. Μπορεί να βάλουμε μια προέκταση σε ένα μπατζάκι, αν έχουμε εδώ διαφυγή τύπου 1β ή και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εμβολισμό με όνειξ, κόιλς ή και συνδυασμό αυτών. Βλέπουμε εδώ ένα περιστατικό. Μια αξιονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό. Έχει τοποθετηθεί ένα μόσχευμα ovation. Βλέπετε ότι αυτό συγκρατείται μέσα στον αφιένα με 2 δακτυλίους που έχουν πολυμερές, γι' αυτό φαίνεται και
υπέρπυκνο. Βλέπουμε όμως ότι μάλλον ήταν oversize το μέγεθος του μοσχεύματος και βλέπετε έχει διπλώσει, δεν έχει πάει στα τυχώματα ο δακτύλιος, με αποτέλεσμα να έχουμε μια εδωδιαφυγή τύπου 1α και με απορροή που βλέπουμε στην κάτω μεσοδέριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η άλλη λύση ήταν να χειρουργηθεί ανοιχτά ο ασθενής. Εμείς κάναμε την προσπάθειά μας, προσπαθήσαμε να βάλουμε ένα καθετήρα από αυτό το άνοιγμα ανάμεσα στους δακτυλίους. Αυτή είναι η πρώτη αγγιογραφία. Έχουμε πλησιάσει αρκετά. Βλέπετε το... Βλέπετε το σάκο της ενδοδιαφυγής, δύο μεγάλες οσφυγικές. Και η προσπάθειά μας είναι να περάσουμε έναν μικροκαθετήρα μέσα στο σάκο. Βλέπετε, έχουμε τοποθετήσει κάποια κόρυψη, γιατί θα κλείναμε αυτή την εδωδιαφυγή με όνυξ. Επειδή είναι οι πολύ ψηλές ηρωές μέσα σε σάκους που προέρχονται από διαφυγές 1α, θέλαμε να φτιάξουμε μια βάση με κόρυψ, γιατί η ιδιότητα του όνυξ είναι να σχηματίζεται από το τύπο του μικροκαθετήρα και στην περιφέρεια. Όμως, σε τόσο υψηλές ηρωές, σπάει. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε το πρώτο βίσμα του Onyx. Οπότε εμείς αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα πλέγμα με coils μέσα στο σάκο και να έχει μια βάση να αρχίσει να αναπτύσσεται το Onyx. Με ένα αποτέλεσμα εδώ, όπως βλέπετε, έχει καταληφθεί όλος ο σάκος του ανευρίσματος και έχει πάει και γύρω-γύρω από τους πρώτους δαχτυλίους για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναυπάρξει ενδοδιαφυγή 1α. Και εδώ η τελική αγγιογραφία, όπου βλέπετε έχει κλείσει η ενδοδιαφυγή 1α. Τώρα, οι ενδοδιαφυγές τύπου 2 είναι η κύρια, να πω, ο κύριος φόρτος για τους επιβατικούς ακτινολόγους. Είναι η παλίδρομη αιμάτωση του ανεπιβληματικού σάκου από αορτικούς κλάδους. Μπορούν να συμμετέχουν οι οσφυγικές αρτηρίες, οι κατωμεσυντέριες αρτηρίες, οι επικουρικές, νεφρικές και πολικές αρτηρίες, μέση ιερά. Τώρα στην διαχείρισή του είναι λίγο πιο. Μπορούμε να περιμένουμε. Οι τύπου 2 είναι χαμηλών πιέσεων διαφυγές και μπορούν με ασφάλεια να παρακολουθούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Αποτελούν σχεδόν τις μισές των γενοσμένων ενδοδιαφυγών και έχουν το καλό ότι σε μεγάλο ποσοστό υφίονται μόνες τους. Ενώ υπάρχει και χαμηλός κίνδυνος ρήξης. Τώρα, πότε θα εμβολήσουμε μια ενδοδιαφυγή τύπου 2? Όταν έχουμε ασυμπτωματική αύξηση του σάκου πάνω από 5 χιλιοστά σε διάστημα 6 μηνών. Συμπτωματική αύξηση του σάκου ή και ρήξη. Σπάνιο δεν είναι. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι μορφολογικοί προδιαθεσικοί παράγοντες στο να αναπτύξει ένας ασθενής που έχει μόσχευμα ενδοδιαφυγή τύπου 2. Είναι το μέγεθος των οσφυγικών αρτηριών πάνω από 2 χιλιοστά, η κάτω μεσοδέριος αρτηρία πάνω από 3 χιλιοστά, πόση πλάδι είναι βατή στο σάκο του ανευρίσματος, κάτω μεσοδέριος, οσφυγικές, μέση ιερά, πολική, νεφρική. Η περιεκτικότητα του σάκου, αν είναι μικρότερη του 40%, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξει η ενδοδιαφυγή τύπου 2 και φυσικά το αρχικό μέγεθος του σάκου του ανευρίσματος. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ενδοδιαφυγές τύπου 2 συμπεριφέρονται σαν αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες με τροφοφόρες και απαγωγές αρτηρίες. Άρα, εμάς ο στόχος μας πρέπει να είναι ο εμβολισμός του σάκου και της τροφοφόρου αρτηρίας ή και των αρτηριών που έχουν απορροή από την ενδοδιαφυγή. Τώρα, η πρόσβαση στο σάκο για να τον εμβολήσουμε μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Είναι η ενδαρτηριακή. Βλέπετε, έχουμε βάλει ένα καθετήρα από το βραχιόνιο, έχουμε καθετηριάσει την άνω μεσοδέριο, τη μέση κολική και αυτό είναι το τόξο του Ριολάν, που υπάρχει αναστόμηση με την κάτω μεσοδέριο και κάπου εδώ είναι ο στόχος μας για τον εμβολισμό. Είναι ιδιοσπυϊκή, με χρήση ακτινολόγου τομογράφου, να πάμε να τσιμπήσουμε κατευθείαν το ενδολίκ, είτε με διάφορα συστήματα πλοήγησης στον αγγιογράφο. Για τις κάτω κύλης πλεύας βλέπουμε τον καθετήρα και ένα σετ καθετήρα με βελόνι, αυτό που χρησιμοποιούμε και στα tips και χρήση ενδαγιακού υπερήχου, να τρυπήσουμε δηλαδή από την κάτω κύλη, να βρεθούμε, αυτό γίνεται συνήθως στα ενδολίκ που είναι στην οπίσθη, στο οπίσθητο τμήμα του σάκου, και να βάλουμε coils, onyx ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. Και φυσικά πιο ακόμα πιο σπάνια είναι η
η πρόσβαση στο ΣΑΚΟ πέριξ του, του υποσχέματος, δηλαδή πιέζουμε να βρούμε λίγο χώρο να βάλουμε το σύρμα μας και τον καθετήρα μας ανάμεσα από το μπατζάκι και το τείχωμα της, το αρτηριακό τείχωμα και σιγά σιγά να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο ΣΑΚΟ και να τον εμβολήσουμε. Έτσι, εδώ ένας αλγόριθμος, η πρώτη γραμμή θεραπείας είναι ο ενταρτηριακός εμβολισμός. Αν στην αξονική αγιογραφία βλέπουμε το εντολίξη του πρόσδειο διαμέρισμα θα επικεντρωθούμε στην κάτω βασιτέριο, αν είναι στο πίστριο διαμέρισμα θα επικεντρωθούμε στις οσφυγικές και σαν δεύτερη γραμμή θεραπείας, αν αποτύχει ο εμβολισμός ή αυξάνεται σε συνέχεια ο σάκος, να παρακεντήσουμε το σάκο είτε διοσφυγικά είτε δια της κάτω κύλης φλέβας ή να πάμε πέριξη του μοσχέματος. Τώρα, ποια υλικά χρησιμοποιούμε για τον εμβολισμό των ενδοδιαφυγικών τύπου 2, κυρίως υγρά εμβολικά υλικά, πλην της παλιάς κόλλας, η οποία δημιουργεί προβλήματα και είναι δύσκολη στην διαχείρισή της. Coils σε συνδυασμό με το Onyx ή αντίστοιχά του ποτέ μόνατος. Και φυσικά πρέπει να έχουμε εξειδικευμένους μικροκαθετήρες που να είναι συμβατοί με το Onyx και κυρίως να έχουν και μεγάλο μήκος. Δηλαδή, άνω του 1,5 μέτρου μήκος. Διότι αν πάμε από τη βραχιόνιο αρτηρία και κάνουμε όλα αυτά τα τόξα, συνήθως ένας μικροκαθητήρας 1,5 μέτρο δεν φτάνει. Θέλουμε από 1,65 και πάνω. Εδώ θα σας δείξω ένα περιστατικό που είχε γίνει παλιότερα μια προσπάθεια εμβολισμού της τροφοφόρου οσφυγικής αρτηρίας που οδηγούσε στην διαφυγή τύπου 2. Βλέπετε ότι μετά από καιρό επανασυνακοπήθηκαν τα coils. Καταφέραμε να περάσουμε ένα μικροκαθετήρα μέσα από τα coils και να βγούμε στο σάκο και να εμβολήσουμε όλη τον όγκο του σάκου. Τώρα, οι ροές μέσα στον σάκο σε μια διαφυγή τύπου 2 είναι δυναμικές. Υπάρχουν, όπως είπαμε, αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα το σάκο και αρτηρίες απορροής. Αυτό εδώ είναι ένα πρότυπο από την κάτω μεσεντέριο προς τις οσφυγικές. Μπορεί να έχουμε και το ανάποδο από τις οσφυγικές προς την κάτω μεσεντέριο. Από οσφυγική να έχει απορροή το αίμα στην απέναντι οσφυγική. Η μέση ιερά να δίνει στο ενδολίκ και μετά να φεύγει από μια οσφυγική. Είτε από την κάτω μεσεντέριο σε επικουρική νεφρική, είτε από την κάτω μεσεντέριο σε μια πολική αρτηρία. Αυτά πρέπει να τα έχουμε διαγνώσει από πριν στην αξονική τομογραφία, να ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει το εμβολικό μας υλικό. Τώρα, υπάρχουν διάφορες συζητήσεις, αν πρέπει να εμβολίζουμε μόνο το σάκο ή και τα αγγεία που συμμετέχουν στο σάκο. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν ίδια αποτελέσματα, αλλά χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά, εδώ βλέπουμε ότι η διάρκεια της επέμβασης που να κλείσεις το σάκο και τα τροφοφόρα αγγεία όλα, βλέπετε ότι είναι διπλάσιος ο χρόνος. Αλλά αυτό έγινε όμως χρησιμοποιώντας coils, δηλαδή θα έπρεπε να βρεις ένα-ένα τα αγγεία μέσα που εκφύονται από το σάκο και να τα εμβολήσεις. Όμως με τα νέα υλικά τύπου Onyx δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Γεμίζεις σιγά σιγά το σάκο και όσο πιέζεις πηγαίνει προς τα αγγεία απορροής. Ουσιαστικά πρέπει να φτάσει το υλικό σου μέχρι τα αγγεία της απορροής γιατί μόνο τότε θα καταλάβεις ότι έχεις γεμίσει όλο το σάκο. Εδώ σας δείχνω ένα παράδειγμα, ένας ασθενής μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε 1% το ανέβρισμά του. Έχει μια διαφυγή που την παρακολουθούσαμε. Βλέπουμε εδώ μια λάγωνο οσφυγική διατεταμένη και δίνει μια μεγάλη οσφυγική μέσα στο σάκο. Αυτή είναι ο καθεδριασμός της λάγωνο οσφυγικής. Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ενδολίκ τύπου 2 με μεγάλες ταχύτητες καταφέραμε να μπούμε μέσα στο σάκο και σιγά σιγά να χτίσουμε όλο το σάκο νομίζοντας ότι έχουμε τελειώσει. Και η αγιογραφία ελέγχου είναι μια χαρά, δεν φαίνεται πιθανά να διαφυγεί. Ο άνθρωπος στη διάρκεια του COVID-19
σταμάτησε να κάνει επανελέγχους, εμφανίστηκε σε νοσοκομείο, στα επίπεδα νοσοκομείου μετά από 2,5 χρόνια, με αυτή εδώ την εικόνα, με ρήξη του ανευρίσματος, αύξηση μεγάλη του σάκου. Και βλέπουμε εδώ μια ενδοδιαφυγή τύπου 2 από την κάτω μεσεντέριο. Έτσι, αν είχαμε κλείσει όλο το σάκο τότε, θα έπρεπε να βλέπουμε και εδώ όνες. Άρα, δεν είχαμε κλείσει όλο το σάκο, αφήσαμε ένα μικρό κομμάτι του και η κάτω μεσεντέριος από αγγείο απορροής έγινε αγγείο τροφοδοσίας. Τώρα, όσον αφορά τις διάφορες τεχνικές πρόσβασης προς το σάκο, φαίνεται να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα από ποια οδό και αν πας, αρκεί να χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα υλικά. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσεις όνεξ που σου δίνει τη δυνατότητα προωθώντας το να φτάσεις σε όλους τους κλάδους που συμμετέχουν στην ενδοδιαφυγή, ή να πας διοσφυγικά, τι ανταρτηριακά, είναι το ίδιο. Και φυσικά, πολύ καλά αποτελέσματα έχουν και η άλλη μέθοδος της πρόσβασης του σάκου από την κάτω κύλη φλέβα, με ικανοποιητική τεχνική επιτυχία και λίγες επανεπεμβάσεις. Τώρα, επειδή είναι ένα δύσκολο θέμα οι ενδοδιαφυγές τύπου 2, δύσκολα να τις, θέλει μεγάλη εμπειρία να τις εμβολήσεις, προσπαθούμε να βλέπουμε όλο και λιγότερες χρησιμοποιώντας κάποιες μεθόδους. Δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι όταν φτιάχνεις, ας πούμε, το ανέβρισμα, να βάλεις να ξεχάσεις έναν καθετήρα πίσω μέσα στο σάκο, να φτιάξεις το ανέβρισμα και στο τέλος έχεις έναν κλειστό χώρο που είναι ο σάκος του ανεβρίσματος με ένα καθετήρα μέσα. Από εκεί μπορείς να ρίξεις διάφορα υλικά, ότι διαλέξεις κόλλα, θρομβίνη, νέα υλικά όπως αυτό εδώ και να ουσιαστικά να γεμίσεις το σάκο. Αυτό γίνεται για να μην έχεις μεγάλες πιθανότητες να υπάρξει μια ενδοδιαφυγή που δύσκολα μετά θεραπεύεται. Φυσικά, αυτές τις μεθόδους τις κάνεις στους ασθενείς που έχουν τους προδιαθεστικούς παράγοντες, τους μορφολογικούς που είπαμε στην αρχή. Η άλλη μέθοδος είναι να εμβολήσεις πριν φτιάξεις το ανέβρισμα όλα τους μεγάλους κλάδους που φεύγουν από την αορτή και στη συνέχεια να αφήσεις το μόσχημα. Τώρα, όσον αφορά λίγα πράγματα για τα εμβολήτη τύπου 3, που συνήθως θα κάνουμε οι αγγιοκυρουργοί, όταν έχει ξεκολλήσει ένα μπατζάκι, βάζουμε ένα σκέλος γέφυρα ή μπορούμε να επενδύσουμε με ένα νέο μόσχημα όλο το μόσχημα από μέσα ή φυσικά να γίνει ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Τα τύπου 3B ακριβώς τα ίδια, επένδυση με νέο μόσχημα, ανοιχτό χειρουργείο ή ανοιχτό χειρουργείο χωρίς να βγάλει το μόσχημα και να ράψει την τρύπα που υπάρχει στο μόσχημα. Και φυσικά στι ενδοδιαφυγές 4 και 5, παρακολούθηση και αν αυξηθεί πολύ ο σάκος, επένδυση με νέο μόσχημα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαλάνη. Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση και ακόμα και κάποιος που δεν έχει σχέση με αντικείμενο μπορεί να καταλάβει ότι χρειάζεται συνδυαστική ικανότητα τόσο και διαγνωστικής αγγειοακτινολογίας όσο και επεμβατικής, ταυτόχρονα γνώση διαφόρων τύπων υλικών με καθετήρες και μικροκαθετήρες, κόλλες και διάφορα άλλα βοηλικά υλικά, διάφοροι τρόποι καθητηριασμών, ανάστροφα, ομόστροφα κλπ. Που μπορούμε να ακούμε λοιπόν με μια γενική, με ένα γενικό χαρακτηρισμό ότι αυτό το σπόρο είναι για κάποιους που έχουν εμπειρία με πολλαπλές αγγιακές μεθόδους και συνδυαστικά και πολλές φορές και με τη χρήση της φαντασίας τους μπορούν να βρουν και να δώσουν λύσεις οι οποίες δεν είναι πάντα by the book, αλλά είναι λίγο παίζω και μαθαίνω ότι δοκιμάζω αυτό, δεν μου πέτυχε, θα πάω σε μια άλλη μέθοδο, δεν μου πέτυχε, θα πάω σε μια τρίτη. Με αυτό που δείξατε, μόνο θέλω να ρωτήσω, που έπαθε τη ρήξη μετά το COVID, που κατεβάλλει το Onyx. Λένε κάποιοι συνάδελφοι, δεν έχω προσωπική εμπειρία και έχουν και τον κύριο Μαντατζή εδώ που είναι γνώστης του Onyx, να μας πει για το συγγνώμη του. Λένε λοιπόν ότι μέσα στον ανεβρισματικό σάκο ρίχνοντας όνιξ υπάρχει θεωρητικά ή πρακτικά ο κίνδυνος
σε δεύτερο χρόνο, μεταγενέστερα, μεσοπρόθεσμα θα έλεγα, να κατακαιρματιστεί αυτό το οποίο βλέπεις αρχικά σαν ενοποιημένο cast, να κατακαιρματιστεί και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί χώρος και να ξανανοίξουν ενδοδιαφυγές. Μήπως ήταν αυτό το πρόβλημα συγκεκριμένο ασθενή ή έχετε παρατηρήσει κάτι τέτοιο? Βασικά βλέποντας την αξονική του ανθρώπου, προσπαθούσα να βρω ένα σημείο που να πω ότι μεγάλωσε τόσο πολύ ο σάρκος από την διαφυγή τύπου 2 που μετατράπηκε σε ένα α. Δηλαδή το πιο πιθανό είναι η αύξηση του σάρκου, η συνεχής αύξηση του σάρκου να μετατρέψει σε ένα 10% τα τύπου 2 μετατρέπονται σε ένα α. Έτσι, αυξάνουν τον αυχένα του ανεβρίσματος και περνάει αίμα από εκεί. Δεν βρήκα τέτοια σημεία ότι ήταν ένα α. Ο κατακαιρματισμός μπορεί να γίνει. Αν όμως έχει κλείσει όλο το σάκο, έχει θρομβωθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ξανα... Γι' αυτό λέω και είναι και σημαντικό να προχωράς το όνειξ με σκοπό να δεις και τις τροφοφόρες, τα παγωγά αγκία να καλύπτονται και αυτά με όνειξ. Έτσι, οπότε και να σπάσει το όνειξ μέσα, δεν έχει από που να πάρει το σάκος. Επειδή μας παρουσιάζεται συνέχεια περιστατικά με το όνειξ, με άλλες χώρες έχουμε... Ναι, η ιστική κόλλα, με τα glue brand και αυτά δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, τη φοβάμαι. Όταν βλέπεις ότι έχεις μεγάλες ταχύτητες μέσα στο σάκο, φοβάσαι μη σου πήγε κομμάτι κόλλα στην κάτω μεσεντέριο και να πάει για χειρουργείο μετά ο ασθενής για ισχυμία του εντέρου. Θεωρώ πολύ ασφαλές το υλικό, όχι μόνο το όνειξ, και τα αντίστοιχά του. Μπορεί σιγά σιγά, σου δίνεται χρόνο να σταματήσεις, να ξαναξεκινήσεις με ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και αν θα ήθελα και εγώ και τις κοπές και λίγο το σχολείο. Στο πέστητα η κόλλα μπορεί να είναι λίγο προβληματική και δύσκολη στην κρίση της, αλλά όντως δεν πρέπει να την αφήσουμε έτσι πολύ εύκολα απ' έξω. Είναι ίσως πολύ κρίσιμο να κατανοήσουμε εδώ πέρα μια και πια σημαντική κουβέντα ότι τα δύο αυτά υλικά δεν είναι τα ίδια. Είναι μεν υγρά, αλλά έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Επομένως, και αυτές οι ιδιότητες μπορεί να μας κάνουν στο να επιλέξουμε το ένα από τα δεκάλογα για να ξέρουμε τι σκέφτεται. Δηλαδή, ιδιαίτερα του τύπου 1α, για παράδειγμα, ίσως σε προτιμότερη κόλλα, γιατί ως γνωστόν το όνειξ δεν κολλάει. Γι' αυτό και δεν λέγεται κόλλα. Είναι πολυμερίζεται, πιάνει χώρο. Γι' αυτό και ίσως έχει πρόβλημα το κατακαιρματισμό από τη μία και από την άλλη, ίσως ότι κάνει εξπάσεις σιγά σιγά στο σάκο. Κάτι που δεν θα κάνει κόλλα, γιατί η κόλλα θα κολλήσει με τα τυχώματα του αγίου και με τα υλικά. Και αυτό είναι μια ιδιότητα που μπορεί να τη προσφέρει αβαντάζ. Ιδιαίτερα ξαναλέω στην 1α, παρά τις δυσκολίες, ίσως είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί η κόλλα, γιατί όταν φτάσει στο τείχος θα το κολλήσει. Ενώ αντίθετα το όνειξ θα το γεμίσει με, μπορεί παροδικά να δούμε στάση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν αρχίσει να γλύφει εντός εισαγωγικών μετά το αίμα και να περάσει δίπλα από το όνειξ. Γιατί ακριβώς όντως, επειδή δεν κολλάει, γεμίζει και ενδεχομένως πρόβλημα στα υλικά. Επομένως, η κόλλα νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες της, θα πρέπει να την έχουμε στην παρέτρα μας και σε κάποια περιστατικά να χρησιμοποιεί. Τώρα, επίσης, τα τροφοφόρα και με την κόλλα ενδεχομένως καλό είναι να τα πιάσουν. Σαφέστατα είναι πιο δύσκολο, γιατί το όνειξ ακριβώς επειδή πάει πιο αργά, μπορεί σιγά-σιγά να δει στους κλάδους, η κόλλα θέλει πιο γρήγορη, ας το πούμε, πιο γρήγορο χειρισμό. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σκεφτώ να πω κάτι άλλο για τα υγρά εμπορικά υλικά. Ένα σχόλιο για να γυρίσω στο 1α το περιστατικό, το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Επειδή είχα και εγώ ένα αντίστοιχο, έτσι να το πω, σε επιλογή. Καμιά φορά ο σάκος δεν είναι τόσο μικρός και τα κόλλα τους καταλαβαίνετε τα σημαντικά. Να ρωτιέσαι πώς θα πέσουν κάποιους ιδιαίτερα τερατώδη σάκους. Μια επιλογή επομένως που μπορεί να ακούγεται περίεργη είναι να βάλεις σύρμα, το κανονικό το σύρμα, το J, μέσα από μεγάλο καθετήρα, έτσι, το οποίο είναι 1,5 μέτρο και με το οποίο μπορείς να γεμίσεις αρκετό χώρο.
σε ένα σάκο που ήταν σχεδόν όλοι από την τέλεια μικρό. Είχα βάλει μέσα 5-6, δεν θυμάμαι, τέτοια σύρματα μέχρι να φτάσω κοντά στο Μαθηγένα. Και μετά έβαλα μικρότερα κόιλ και στο τέλος νομίζω έβαλα και λίγη κόρδα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση νομίζω παρά τη δυσκολία είναι προτιμότερη κόρδα. Αλλά για το τύπο 2 νομίζω ότι και το όνειξ είναι επιλογή, επειδή δεν θες να φτάσεις ουσιαστικά σε σημεία προσαρμογής δημοσχεύματος τα υγεία και θες απλά να γυρίσεις στο χώρο μου, και ότι μπορεί κανείς να επιλέξει ανάλογα την ευκαιρία το όνειξ αυτή την πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κούγια, εσείς πριν δύο μήνες ήσασταν σε ένα διεθνές σεμινάριο για πόλες, με πολλές ενδιαφέρειες προτάσεις. Εκεί τι άποψη κρατούσε για την πόλη. Η ότι αν κάνει δεν έχει πολύ μεγάλο έκανε μόνο σε περίπτωση που κάνει δεν έχει μεγάλη εμπειρία, αυτό δεν έχει πολύ μεγάλο. Επειδή η πόλη όσο έχει να φύγει. Έχει το δίκτυο να φύγει από Αγγλία από το Πάσα Κατέρα. Το πλήρω στο έτσι, ένα άλλο μειονέκτημα που έχει η κόλλα είναι ότι χάνεις την πρόσβασή σου. Αν ρίξεις την ποσότητα που έχεις λιγότερη από την ποσότητα που έχεις υπολογίσει, δηλαδή πρέπει να τραβήξεις τον καθετήρα, τον μικρό καθετήρα. Αν αφήσεις ένα κομμάτι του σάκου ανοιχτό, πρέπει να ξανακαθετηριάσεις από την αρχή. Σωστά. Και φοβάσαι και αν μπορεί. Και φυσικά στα ένα άλφα, αν χρησιμοποιήσει κόλλα χωρί κάποιο υλικό που να δεσμεύει κάπω την κόλλα, και με το όνειξ μου το έχω παρατηρήσει αυτό, πάνε κομμάτια και φοβάσαι μήπω θα φέρουν μέσα στην κυκλοφορία. Έτσι, γιατί είναι ανοιχτό. Το ένα άλφα μπορεί να σου έκανε δηλαδή αυτό το σχήμα, το κύκλο μέσα το υλικό, και έλεγε να δούμε πού θα κάτσει ο τροχό. Θα βγει από πάνω ή θα παραμείνει μέσα ή θα φύγει σε κάποιο αγγείο απορροή. Πάντως είναι ότι εντός του σάκου κολλάει πιο αργά. Δηλαδή μέχρι να βρει τη χώματα, έχεις περιθώρια να τις δίνεις και να πιάνει και αυτή η χώρα. Απλά θέλει λίγο πιο γρήγορα. Σίγουρα και όταν φτάσεις πλέον στα σημεία που θες να γίνεις, εκεί θέλει όντως να είσαι πιο γρήγορος, να δεις πότε θα τραβήξει τον αγωγό. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για το κοινό, να προχωρήσουμε στα περιστατικά. Καλησπέρα για μένα. Θα δούμε κάποια περιστατικά τα οποία αντιμετωπίσαμε με διαφυγή. Πρώτο περιστατικό, ο Άρεν, ετών 71. Είχαμε την εξονική ελέγχου και είδαμε ότι υπάρχει διαφυγή και γραφικού από το ανέβρισμα, από το μόσχευμα εντός του σάκου. Η αιτία ήταν η κάτω μυσεντήρες αρτηρία, την οποία την καθαιριάσαμε ανάσχο από την άνω μυσεντήρια αρτηρία μέσα χωρική στο τόξι του Ρουλάν και φτάσαμε εντός του σάκου με την μυκοκαθετήρα, όπου φαίνεται όλη η σχεγράφηση του σάκου. Εκεί εγχύσαμε το όνειξ σταδιακά και βλέπουμε το cast που δημιουργείται γεμίζοντας όλο τον σάκο και εδώ είναι δύο γεωγραφίες ελέγχου με τον μυκοκαθητήρα και χωρίς τον μυκοκαθητήρα όπου την άνω μυσεντήρια αρτηρία όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει διαφυγή πλέον και έχει κλείσει εντελώς ο σάκο σε διαφυγή. Τελική εικόνα που φαίνεται και το τύπο του μυκοκαθητήρα το οποίο είναι αποσπόμενο και δεν μας ενοχλεί αν κολλήσει το όνειξ γύρω από αυτό. Εδώ είναι ο έλεγχος στην αξονική, όπου φαίνεται όλο το κομμάτι, όλο το κάσ που έχει κλείσει το σάκο, δεν υπάρχει διαφυγή πλέον. Το δεύτερο περιστατικό είναι μια γυναίκα, η οποία ήταν 83. Το 2019, πριν μπει το στέντ, είχε ένα σάκο με ένα νέσμα 39,5 χιλιοστά. Το 2022 έρχεται με ένα σάκο κοντά στα 56 χιλιοστά διάμετρο. Οπότε αυτό αμέσως έχει μια αύξηση πολύ μεγαλύτερη των 5 χιλιοστών και είναι δεικτικό έργο διαφυγής. Συν το ότι βλέπουμε το σκιαγραφικό εντός του σάκου. Γιατί ήταν μια σφυκή αρτηρία, μια πίσω αριστερή σφυκή. Μόνο μιλούμε για ένα ενδολίκ δύο πίτα. Συμμετείχαν και άλλα και κυκλάδη.
Εδώ είμαστε με τον καθηγητή, έχουμε καθηγητήσει την Ελλάδα νησφυγική. Έχουμε φτάσει στην νησφυγική που μας τροφοδοτούσε τον Σάκο και έχουμε αρχίσει την έχηση του Onyx. Βλέπουμε ήδη το κάσπο που έχει δημιουργηθεί. Εδώ είναι η αγιογραφία ελέγχου που φαίνεται ότι έχει κλείσει η νησφυγική και δεν υπάρχει πλέον ροή μέσα εντός του Σάκου. Το ίδιο και στην αριστερή, στο δεξί βίντεο. Και το τρίτο περιστατικό είναι λίγο πιο περίπλοκο. Άρα, 182. Ξεκινήσαμε αυτή την εξονική, όπου βλέπουμε την διαφυγή. Βλέπουμε τρία αγκεία τα οποία τροφοδοτούν το σάκο. Η αριστερή σφυγική, η μέση ιερά και μία δεξιά κάτω πολική αρτηρία. Οπότε μιλάμε αρχικά για την εντολή τύπου 2. Καθαριάσαμε την σφυγική, ξεκινήσαμε την. Είδαμε ότι παρόλο που έχουμε καθαριάσει την σφυγική, οι ροές δεν γεμίζουν το σάκο, σχεδόν δεν γεμίζουν το σάκο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ροές από κατώτερο σημείο, από πιο περιφερικό σημείο, πιο στο κέντρο του σάκου. Εκεί μας μπήκε η υποψία ότι πιθανόν να υπάρχει κάποια διαρροή από το αριστερό σκέλος, από το δεξί σκέλος του ανεγκρίσματος, του σκεύματος. Παρ' όλα αυτά συνεχίσαμε με το να κλείσουμε με Onyx την διαφυγή που είχαμε βρει. Εδώ είναι η γεωγραφία ελέγχου. Εδώ είναι η γεωγραφία ελέγχου, συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν πιάσει όλα τα αγκεία που τροφοδοτούσαμε τον σάκο και έχει δημιουργηθεί το cast. Κλείνοντας όμως πήγαμε να δούμε και το δεξί σκέλος του σχέματος, γιατί είχαμε την υποψία αυτή ότι υπάρχουν και πάλι ροές. Και όντως παρατηρήσαμε ότι μεταξύ του σώματος του σχέματος και του δεξιού σκέλους υπάρχει ροή σκεγγραφικού, οπότε μιλάμε για ένα δολίκ τύπου 1α, 1β, το οποίο το επιβιώσαμε και στην αξιονική αργότερα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ροή αίματος μεταξύ του σώματος του σχέματος και του σκέλους της ελαγωνίου, που αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει, διότι αυτά φυσιολογικά φάβονται τελείως, τέλεια. Εδώ συνεργαστήκαμε με τους εγκεφυρουργούς και βάλαμε αυτό που ο κ. Γαλάνης, μια προέκταση στο μόσχημα της ελαγωνίου και εν τέλει έκλεισε εντελώς. Εδώ βλέπουμε το Onyx που έχει κλείσει τα αγκεία που τροχοδούσαν το σάκο. Και στο σημείο αυτό βλέπουμε και το ότι πλέον δεν υπάρχει ροή αίματος μεταξύ του μοσχεύματος, των δύο τμήματων μοσχεύματος. Το Onyx που είχαμε βάλει από την πρώτη επέμβαση. Αυτά μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία τα περιστατικά και φαίνεται πως όλα αυτά πως εφαρμόζονται και στην πράξη, στην καθημερινή κλινική δουλειά. Υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση? Θα αφήσω κάτι να ρώτησα πριν ποιο τύπο Onyx. Το 34. Το Hyde, κάτι που λένε. Πες μας πει το κόστος για να ξέρει ο κόσμος. Νομίζω ένα μπουκαλάκι των 5 ή 6 ml, 2.400 ευρώ. Κάτι. Όμως, τι λιτώνουμε με αυτό? Λιτώνουμε πιθανόν ένα κοινωνιομόσχευμα, ένα κοινωνιομόσχευμα. Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για μια νοσηλεία. Τα κόστα και τις ευρώ. Ευχαριστήσω και τους δυο σας και όσους μας παρακολούθησαν. Ευχαριστούμε πολύ και από το ίντερνετ και πολύ καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.